κρατικού περιεχομένου, είχατε ειδοποιηθεί, σας είχαν ενημερώσει? Όχι, δεν υπήρχε καμία τέτοια ενημέρωση. Mm-hmm. Θα ήθελα πολύ λίγο χρόνο να πάρω να πω δύο λόγια για το ΚΕΘΕΑ. Είναι και τι κάνει. Ναι, ακριβώς. Γιατί πρόκειται για έναν οργανισμό που, εντάξει, ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Ωστόσο, έχει μια σημασία να πούμε δύο απλά λόγια. Όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, 36 κλείνουν τώρα, ξεκίνησε η παρέμβαση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων με την θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη, mm-hmm. που είναι γνωστή και έκανε και μεγάλη... ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία τότε, τη δεκαετία του 80, που υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα επιδημίας ηρωίνης στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας τους εξαρτημένους ανθρώπους σε ένα σκηνικό που δεν υπήρχαν ουσιαστικά υπηρεσίες για τους εξαρτημένους. Έπρεπε να βρίσκονται είτε στα νοσοκομεία είτε στις φυλακές. Από τότε που ξεκίνησε η θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη, το ΚΕΘΕΑ έφτασε να έχει σήμερα, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης που υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, υπηρεσίες σε άλλες 30 πόλεις της Ελλάδας και νησιά. Σε όλη τη χώρα δηλαδή. Σε όλη τη χώρα. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο απεξάρτησης. Είναι ένα δίκτυο απεξάρτησης δημόσιο, προφανώς, με δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε όλους τους εξυπηρετούμενους. Το 18 μόνο εξυπηρέτησε γύρω στα 15.000 άτομα, εκ των οποίων 5.000 ήταν άνθρωποι που είχαν προβλήματα εξαρτήσεων. Μετά οι υπόλοιποι ήταν γονείς, συγγενείς και λοιποί. Η ιστορία είναι ότι το ΚΕΘΕΑ, αντίθετα με αυτό που συνέβη τη Δευτέρα, δεν είχε ποτέ παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, δεν είχε ακουστεί ποτέ κάποια μαύρη τρύπα, κάποια οικονομική δυσκολία, ατασταλία, να έχει σπαταλήσει χρήματα του δημοσίου. Πούμε ότι υπάρχει μια διαρροή από την πλευρά της κυβέρνησης, από το Υπουργείο Υγείας, που λέει ότι ο λόγος που γίνεται, που προχωράει σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι για να ξέρει πού πηγαίνουν τα χρήματα με τα οποία επιδοτείται το ΚΕΘΕΑ. Ακριβώς λέω λοιπόν ότι. Το έχω διαβάσει αυτό που λέτε. Λέω ότι μέχρι τώρα λοιπόν δεν υπήρχε καμία τέτοιου τύπου ανησυχία, mm-hmm. παρότι σε παραδίπλα οργανισμούς υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες, έχουν ανακοινηθεί κατά καιρούς. Αυτό είναι άσχετο με εμάς. Η ιστορία είναι ότι το ΚΕΘΕΑ δεν είχε δημιουργήσει τέτοια προβλήματα. Το πού πήγαιναν τα χρήματα, η χρηματοδότηση ετήσια που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ΚΕΘΕΑ, ήταν ξεκάθαρο πάντα. Το ΚΕΘΕΑ κατέθεται συνέχεια απολογισμούς σε μηνιαία βάση για να κινηθεί και, και μάλιστα ειδικά μετά την περίοδο της κρίσης που τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο αυστηρά δημοσιονομικά. Προφανώς οι έλεγχοι ήταν όπως σε κάθε άλλο δημόσιο φορέα του Υπουργείου Υγείας. Δεν είχε καμία διαφορά δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονταν τα οικονομικά του ΚΕΘΕΑ από τον τρόπο που ελέγχονταν σε άλλους φορείς. Mm-hmm. Πρόσφατα ήρθε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έκανε έλεγχο στο ΚΕΘΕΑ, όπως κάνει αυτό το random έλεγχο σε διάφορους φορείς, και δεν υπήρχε ποτέ κανένα πρόβλημα. Ούτε ελλείμματα. Ούτε ελλείμματα. Το αντίθετο, ποτέ δεν υπήρξαν ελλείμματα, ποτέ δεν ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα παρά μόνο όταν υπήρξαν επιπλέον προσλήψεις ή οτιδήποτε για κάποιο λόγο, ενώ επιλογή κρατικής πολιτικής. Ποτέ δεν υπήρξε τίποτα που να έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Και το αντίθετο, στη συνείδηση του κόσμου, νομίζω ότι το ΚΕΘΕΑ είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά σε επίπεδο καθαρότητας και διαφάνειας. Μόνο το ΚΕΘΕΑ κάθε χρόνο κάνει έλεγχο στις οικονομικές του λειτουργίες με ορκωτούς λογιστές που το ίδιο έχει θεσπίσει να κάνει. Πέρα από τους ελέγχους του Υπουργείου που είναι απαραίτητοι, και να θυμίσω εδώ ότι το ΚΕΘΕΑ είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Δεν έπαψε ποτέ να είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Τι συμβαίνει τώρα και πώς αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη, την εξαιρετικά επίγουσα ανάγκη, όπως λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 44, πολύ καλά γνωρίζετε όλοι πώς είναι, τι σημαίνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει χτες. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ επίγον και προκαλείται από κάτι, από ένα σοβαρό λόγο. Ο σοβαρός λόγος που επικαλείται η πράξη αυτή, η συγκεκριμένη, είναι η ανάγκη, η εξαιρετικά επίγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, όπως επίσης για διαμόρφωση των προϋποθέσεων εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αυτά τα πράγματα που σας λέω ότι επί 36 χρόνια έχει το ΚΕΘΕΑ και έχει ίσως σαν βιτρίνα πολύ πιο μπροστά από άλλους οργανισμούς, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα είναι ότι το ΚΕΘΕΑ τα έχει.
Εδώ ουσιαστικά αμφισβητούνται. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, κυρία Γιάμαλη, δηλαδή και καλεσμένοι σας. Αυτό είναι το πρώτο σοβαρό πρόβλημα. Πώς γίνεται να μιλάμε για επίγουσα ανάγκη για θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης κάπου που υπάρχει. Ή δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει. Είχε αμφισβητηθεί ποτέ. Είχε αμφισβητηθεί. Στη δεκαετία του 90 ή μετά το 2000 είχε αμφισβητηθεί ποτέ η χρηστή διοίκηση. Η χρηστή διοίκηση του ΚΕΘΕΑ όχι. Δεν είχε αμφισβητηθεί ποτέ. Είχατε ακούσει στο παρασκήνιο κάποιοι που να λένε ότι πρέπει να είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του κράτους και πρέπει να αλλάξουν. Υπήρχε παλιότερα σχέδιο κάποιο τέτοιο. Ναι, το 2003 είχε γίνει μια αλλαγή στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ με την τοποθέτηση δύο επιπλέον μελών από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας. Από φορείς του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Οι οποίοι παραμένουν. Παραμένουν, βεβαίως. Είναι 11 μελές του Συμβουλίου. Όμως, πριν πω για το Συμβούλιο, εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα ότι αυτό και όπως φάνηκε από όλες τις ανακοινώσεις και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ και του οργανισμού του ίδιου και των εργαζομένων, αυτό ουσιαστικά είναι προσβλητικό και ανήθικο για μας να μας κατηγορούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση σαν να υπάρχει κάτι το οποίο είναι θολό. Αφήνει δηλαδή ουσιαστικά μια θολούρα σε σχέση με το τι συμβαίνει πίσω από το Διοικητικό Συμβούλιο, πίσω από τη διοίκηση, πίσω από οτιδήποτε. Το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο... Μιλάμε για ένα Διοικητικό Συμβούλιο που είναι άμυστο, που εκλέγεται αναδιετία. Έχουν υπάρξει πρόεδροι αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου άνθρωποι πάρα πολύ γνωστοί και αξιόλογοι και με έργο σε διάφορους τομείς βέβαια. Από τον Νίκο τον Κούνδρο, τον εκλειπώντα εδώ και χρόνια σκηνοθέτη, μέχρι τον Γεράσιμο τον Οταρά, επί χρόνια πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γιώργο τον Παρδάνη, τον ίν πρόεδρο, τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο παλιότερα, τον Αλέξανδρο τον Τζάλα, άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ιδιαίτερη πρόεδρη αυτή, έτσι, είχαν μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα των εξαρτήσεων, μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το ΚΕΘΕΑ και μια ήταν πάντα κοντά μας και είναι χαρακτηριστικό ότι και τώρα είναι κοντά όλοι οι παλαιοί πρόεδροι του ΚΕΘΕΑ. Και υπήρχαν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επίσης ήταν άμυστα, βρίσκονταν πάντα δίπλα στον οργανισμό, έρχονταν με δικά τους έξοδα και ουσιαστικά οι ίδιοι δεν χρηματοδοτούνταν από κάπου, έδιναν και την ψυχή τους για τον οργανισμό. Και από εκεί και πέρα υπήρχε η ασφάλεια μια συνέχεια της πολιτικής που εφάρμοζε ο οργανισμός, και θα σας πω λίγα λόγια για το ποια είναι αυτή η πολιτική, χωρίς καμία ενόχληση από την αλλαγή της όποιας κυβέρνησης. Δεν υπόκειτο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και ο οργανισμός στην αυτόματη αλλαγή διοικήσεων όταν κάθε κυβέρνηση ερχόταν. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν αυτή. Mm-hmm. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και από τον ΟΗΕ που είναι σύμβουλος του ΚΕΘΕΑ και από το εξωτερικό και από πολλούς ανθρώπους αλλά και από το εσωτερικό είχαμε ακούσει από άλλους οργανισμούς ότι ο τρόπος που λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ και αυτό το μοντέλο αυτοδιοίκησης που είχε ήταν πάρα πολύ σημαντικός και πάρα πολύ πρωτοπόρος, αν θέλετε, για μια κοινωνία. Τι πιο δημοκρατικό. Και μάλιστα σε έναν οργανισμό ο οποίος η βάση του, ο πυρήνας του, είναι η θεραπευτική κοινότητα, είναι δηλαδή η ομάδα, είναι το ανήκει σε μια ομάδα και η ισότητα, η δημοκρατία και η λειτουργία αυτή, που αυτό το πράγμα αντανακλάται ουσιαστικά ακόμα και στην κορυφή του. Ήταν μια ομπρέλα προστασίας επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέκαθεν του ΚΕΘΕΑ απέναντι σε οποιασδήποτε πιέσεις μπορεί να φανταστεί κανείς μπορεί να υπάρχουν σε δημόσιους οργανισμούς. Και μεταξύ μας αυτό το πράγμα, τουλάχιστον στο παρελθόν, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι κατά κόρον γινόταν. Μάλιστα. Και... Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Βεβαίως. Πώς εκλέγονταν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Από την Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ, στην οποία συμμετέχουν, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για την Γενική Συνέλευση, ότι συμμετέχουν διάφοροι άσχετοι και διάφοροι δικηγόροι κτλ. Στη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ συμμετέχουμε όλοι οι εργαζόμενοι, όσοι δουλεύουμε, όσοι εργαζόμαστε στο ΚΕΘΕΑ, συμμετέχουν όλα τα μέλη των επανεντάξεων, που σημαίνει τα μέλη που έχουν ξεκινήσει, έχουν περάσει ήδη μια σοβαρή φάση, κύρια φάση θεραπείας και βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης. Άρα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ναι, συμμετέχουν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων οικογένειας του κάθε προγράμματος που έχουν δικούς τους συλλόγους ανεξάρτητους και υποστηρίζουν το ΚΕΘΕΑ. Συμμετέχουν τα επίτιμα μέλη, δηλαδή τα παλαιά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Και αυτό το εκλογικό σώμα συγκροτείται μία φορά ανά δύο χρόνια. Μπορεί να συγκροτηθεί βέβαια σε κάθε περίπτωση και ανά έτος ή ανά εξάμηνο για άλλους λόγους, και έχει γίνει αυτό ίσως στο παρελθόν. Αλλά αυτή τη στιγμή συγκροτείται για να, και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ αυτό το σώμα. Που είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό. Άρα μιλάμε για μια πρωτότυπη και πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα περίπτωση αυτοδιοίκησης. Και όχι μόνο ουσιαστικά, για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί όταν μιλάμε για τη Γενική Συνέλευση, αυτοί που συμμετέχουν, ορίζουν, είναι το κυρίαρχο όργανο. Ακριβώς. Συνεπώς, οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι αυτοί που ορίζουν την τύχη τους. Ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον είναι η φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα κιόλας. Πέρα από το ότι εμείς έχουμε αυτή τη φιλοσοφία, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Το θέμα είναι επίσης ότι και αυτό είναι που μας κάνει να απορούμε, και επειδή είπατε για τη συνάντηση αύριο με τον Υπουργό, φυσικά και είναι πολύ ευχάριστο το ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Υπουργό. Κατόπιν εορτής όμως. Εντάξει, λέω ότι έστω είναι ευχάριστο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θα θέλαμε πραγματικά και εμείς να μάθουμε ποια είναι η αιτιολογία, γιατί αυτό μας προσβάλλει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι λάθος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποιος έχει καταλάβει κάτι λάθος. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει πίστη σε αυτό το πράγμα που γράφτηκε. Θέλουμε να καταλάβουμε όμως ποιος είναι ο λόγος. Και εκεί είναι ένα θέμα αυτό για μας. Είναι ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν έχει κανέναν λόγο ύπαρξης για το ΚΕΘΕΑ. Θα μπορούσε κάλλιστα οποιοδήποτε υπουργός, φυσικά και έχει ένας υπουργός τη δυνατότητα να καλέσει τους φορείς του, να προτείνει αλλαγές, εάν πιστεύει για κάποιο λόγο πολιτικό ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και ότι θα λειτουργήσει καλύτερα ο φορέας, να δώσει λίγο χρόνο, να έρθει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή με αιτιολογική έκθεση, το οποίο αναλύει το γιατί θέλουν να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές, να κάνει μια διαβούλευση με τους φορείς και εφόσον όλα προχωρήσουν, να φτάσει στο Κοινοβούλιο, να συζητηθεί και εκεί, μέσα από, μετά την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν ξέρω από πού περνάει, και να φτάσει στο σημείο που πρέπει να φτάσει για να ψηφιστεί, να μην ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας συνέβη τη Δευτέρα, χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί. Ήταν κεραυνός στην εφηρία, κυριολεκτικά. Σοκ και δέος. Και εσείς τι φαντάζεστε ότι υποκρίνεται αυτή η παρέμβαση? Ζητούσαμε συνάντηση με τον Υπουργό. Δεν είχε γίνει ακόμα η συνάντηση με τον Υπουργό. Όχι για κάποιο λόγο, επειδή είναι ένας υπουργός νέας κυβέρνησης, να γνωριστούμε και να μάθει ποιοι είμαστε κτλ. Είχε γίνει κάποια συνάντηση με τον γραμματέα, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ναι, τα θέματα του ΚΕΘΕΑ, να δούμε για τις προσλήψεις, γιατί εκκρεμούσαν κάποιες συγκεκριμένες προσλήψεις από τις προηγούμενες. Είχατε νωρίτερα σήμερα συνάντηση με αρχηγούς της αντιπολίτευσης? Έγιναν συνάντηση. Κοιτάξτε, θέλουμε να συναντήσουμε όλο το πολιτικό φάσμα, προφανώς. Την κύρια απάντηση θα μας τη δώσει ο συντάξτης στο νομοσχέδιο, την πράξη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είχατε κάποια απάντηση για το γιατί, σωστά? Σε εμάς όχι. Σε εμάς δεν έχουν δώσει καμία απάντηση. Με χαρά είδα ότι υπήρχαν και φωνές από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, που πραγματικά και αυτές εξεπλάγησαν. Δηλαδή, χαρακτηριστικά αναφέρω την κυρία Γιαννάκου, ας πούμε, η οποία είναι ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μια γυναίκα η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στο ΚΕΘΕΑ, να το πω ανοιχτά, ότι πραγματικά έχει προσφέρει. Και εννοώ μέσα από το ρόλο της ως πολιτικός. Και σήμερα άκουσα μια συνέντευξή της στο ραδιόφωνο που και η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της και είπε ότι θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τον Υπουργό για να καταλάβει γιατί ακριβώς γίνεται Μάλιστα. όλο αυτό. Θα ήθελα τώρα να πάω στον Σπύρο το Σουρμελίδη να πάρω ένα πρώτο σύντομο σχόλιο. Επειδή δεν κρατιέται ο κύριος Κονόμου.